Πρόεδρε, το όπως βλέπετε το θέμα μου είναι πώς θα επιλέξει κάποιος τα κατάλληλα εργαλεία. Και νομίζω η απάντηση θα μπορούσε να είναι πολύ απλή. Ανάλογα με τα λεφτά που έχει, μπορεί να πάρει και καλά εργαλεία. Αλλά βλέποντας λίγο τη συζήτηση και πιθανές νομικές ευθύνες που κάθε μέρα όλο και περισσότερο γίνονται μηνύσεις στα νοσοκομεία κτλ. Και βλέποντας κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αρχίσει να καταγράφουν τα πάντα για να καλυφθούν από πιθανές μηνύσεις κτλ., φαίνεται ότι να διαλέξει κάποιος και να επιλέξει εργαλεία είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Το πρώτο κιστεοσκόπιο το ξέρουμε όλοι, 1877, φτάσαμε μετά από μια περίοδο ανάπτυξης διάφορων εργαλείων, άκαμπτων, εύκαμπτων, σε αυτό που λέγεται σήμερα, δηλαδή έχουμε μια κάψουλα το οποίο το καταπίνει, γιατί έχουν γραφτεί γύρω στα 196 paper, βλέποντας τη βιβλιογραφία από τους γαστρεντερολόγους, είναι μια ασύρματη κάμερα. Περνάει από το γαστρεντερικό, καταγράφεται σε έναν υπολογιστή και έτσι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξέρει τι γίνεται μέσα στο γαστρεντερικό. Η πρώτη μελέτη ήδη δημοσιεύθηκε σε ένα από τα τελευταία τεύχη του European Urology, πειραματική σε ζώα, σε γουρούνια για το ουροπητικό. Πιθανώς το μέλλον να είναι και εκεί. Άρα φαίνεται ότι η τεχνολογική εξέλιξη σίγουρα, όπως είπε και ο κύριος Κατσίκας, επηρέασε θετικά την ουρολογία και την εξέλιξή της. Ας αρχίσουμε από τα απλά. Νομίζω ότι όλοι μας, οι περισσότεροι, έχουμε γράψει πολλές ώρες με το κιστοσκόπιο. Κάποιος θα επέλεγε ένα κιστοσκόπιο, αυτό που χρησιμοποιείτε, που αντέχει, που μπορεί να το πλύνεις, που μπορεί να το πιέσεις σε κάποιες καταστάσεις για να περάσει την ουρήθρα οτιδήποτε, το άκαμπτο. Πόσες οπτικές, γιατί αυτό είναι που κοστίζει. Η λέγκε άρτης ουρητηροσκόπηση, ουρήθρο κιστοσκόπηση μάλλον, συγγνώμη, είναι να έχεις μηδενική οπτική 30 μοίρες 70-120. Παραδείγματος χάρη, εγώ προσωπικά, παρόλο δεν έχω μεγάλη πείρα, 120 οπτική δεν έχω δει ποτέ. Γιατί μάλλον δεν χρησιμοποιείται συχνά. Η εξέλιξη. Τα εύκαμπτα. Βλέπουμε ένα από τα πρώτα κιστεοσκόπια εύκαμπτα, τα οποία έχουν οπτικές ίνες προς οφθάλμιο. Μπορούσε, στηριζόμενοι όλοι στο ότι μπορούμε να βλέπουμε από τον οφθαλμό, από το προσοφθάλμιο του κιστεοσκοπίου, να φτάσουμε στα βίντεο. Κιστεοσκόπια. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βιντεοκάμερα με το chip on the tip, δηλαδή έχοντας όλο αυτό που λέμε chip στην άκρη της κάμερας για να μπορεί να είναι σε άμεση επαφή και να καταγράφει τις εικόνες μέσα από την οδόχο κύστη και όλα αυτά να προβάλλονται σε μια οθόνη. Άρα, περάσαμε λίγο από αυτό που είχαμε προς οφθάλμιο, από αυτό που έπρεπε κάποιος να σκύψει κάτω, χαμηλά, ψηλά, να ζοριστεί, σε κάποια πιο άνετα έτσι, εργαλεία, τα οποία νομίζω ότι σήμερα στην Ευρώπη, βλέποντας λίγο πάλι τη βιβλιογραφία, από το 1991 έχει να δημοσιευτεί paper που αναφέρεται στην άκαμπτη κιστεοσκόπηση. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν τα εύκαμπτα κιστεοσκόπια. Και αυτό για ένα λόγο που είπαμε παραπάνω, όλα πρέπει να καταγράφονται. Έχουμε ψηφιακή εικόνα, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις εικόνες μας και να τις χρησιμοποιήσουμε ανάλογα. Η μονοπολική λεκτροδόμη, τα ρεζεκτοσκόπια. Εργαλείο χρήσιμο του κάθε ουρολόγου, πιστεύω. Η πρώτη μπορεί να είναι ενεργητικά παθητικά, με συνεχούς, μη συνεχούς ροής. Έχει βελτιωθεί και εδώ, βελτιώνοντας τις οπτικές. Βλέπουμε ότι για να βελτιώσουμε λίγο παραπάνω, δηλαδή την ταχύτητα εκτομής, έχουν αναπτυχθεί κάποιες loop, όπως βλέπετε εδώ, που μπορεί να εξαχνώσει, που μπορεί να κάψει, να είναι λίγο πιο παχύ για να έχει καλύτερη αιμόσταση. Και η εξέλιξη, η διπολική ηλεκτροδόμη. Φαίνεται ότι από εκεί που είχαμε να μπαίνει το ρεύμα από το ρεζεκτοσκόπιο και να φεύγει από την πλάκα που είχαμε συνήθως τη γύρωση στο πόδι του ασθενή, να έχουμε θετικό και αρνητικό τους δύο πόλους του ηλεκτρισμού, γιατί είναι ηλεκτροδόμη, μέσα στο ίδιο το εργαλείο, να δημιουργείται αυτό που λέμε πλάσμα, δηλαδή να είναι ιονισμένοι ηλεκτρολίτες γύρω από τη λούπα. Αυτό τι δημιουργεί. Δημιουργεί εξάχνωση από εκεί που παίρνει τον ιστό και να έχουμε τις δύο αυτές εικόνες. Από το μονοπολικό, όπου βλέπετε καρβουνιάζει, έτσι να το πούμε απλά, τον ιστό, στο διπολικό, το οποίο έχει μια πολύ καλύτερη εκτομή και κατ' επέκταση αιμόσταση. Τρία από τα πιο σύγχρονα έτσι, διπολικούς ηλεκτροδόμους, της Torch, της Olympus και της ACMI. Κάθε ηλεκτροδόμος συνοδεύεται και από την διπολική πηγή ενέργειας.
Τώρα, αν κάποιος ήθελε να συγκρίνει λίγο αυτά τα πράγματα, διότι η βιβλιογραφία αρχίζει και γεμίζει από συγκριτικές μελέτες, καλές μελέτες, θα έλεγε ότι η διπολική μάλλον θα γίνει το gold standard και θα αντικαταστήσει τη μονοπολική. Γιατί δεν έχουμε παραδείγματος χάρη TUR syndrome. Έχουμε φυσιολογικό ρόδο, δεν έχουμε ούτε γλυκίνες ούτε υποσμωτικά άλλα υγρά. Δεν χτυπάει έτσι πολύ απλά το θυροειδές. Γιατί είναι διπολικό και το κύκλωμα κλείνει μέσα στο ρεζεκτοσκόπιο. Η εκτομή έχει φανεί από ιστολογικά παρασκευάσματα ότι είναι καλύτερη. Δηλαδή τα τεμάχια που παίρνουμε είναι πιο καλά. Δεν είναι καμένα, που πολλές φορές το βλέπουμε από τους παθρογανατόμους. Σαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην οροδοχοκίστη. Άρα κάποια πλεονεκτήματα τα οποία όπως βλέπετε και διάλεξα αυτές τις δύο εργασίες για αυτό το gold standard το οποίο πάει να γίνει στη διπολική, διουρυθρική προστατεκτομή ή στην κίστη. Για όσους ασχολούνται με το λέιζερ, κάποια καινούργια εργαλεία από τη Wolf, όπως το κυστεοσκόπιο για το λέιζερ, νομίζω ο Κυριάκος θα μπορέσει να μας αναπτύξει κάποια πράγματα. Και ένα άλλο εργαλείο που πάλι οφείλεται σε αυτό, στη διπολική, η διπολική εξάγνωση, έχει διπολικό ηλεκτροτόμο. Έχουμε πολλούς το μανιτάρι ή το λέιζερ των φτωχών, πολλοί το λένε. Δηλαδή, έχουμε πάλι μια υψηλόσυχνο ρεύμα εδώ, πυρακτώνεται αυτό με το ίδιο, όπως και η διπολική διαθερμία γίνεται αυτό το πλάσμα. Και καίει τον προστάτη, εξαχνώνει τον προστάτη. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το λέιζερ. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Σαφώς το λέιζερ είναι καλύτερο. Εντάξει, δεν έχουμε μακροχρόνια αποτελέσματα εδώ. Πάντως, με μια μικρή εμπειρία της κλινικής μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο και σε κάποιους ασθενείς κάποιας ηλικίας που δεν χρειάζεσαι ιστολογική ή οτιδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Ο ερυθροτόμος εδώ τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ. Όλη η εξέλιξη οφείλεται στις οπτικές που έχουν γίνει καλύτερες. Για να έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα από τις διουρυθρικές μας εκτομές, χρειαζόμαστε μια πηγή φωτός. Και έχουμε περάσει από αυτές του αλογόνου στο ξένον. Εδώ στηρίχθηκε πολύ η ανάπτυξη των λαπαροσκοπικών εργαλείων. Δηλαδή, τα λαπαροσκοπικά ανέπτυξαν τα εργαλεία και τα εργαλεία ανάπτυξαν τα λαπαροσκοπικά, θα λέγαμε. Και βλέπουμε ότι όσο πιο δυνατότερη πηγή, τόσο καλύτερο φως, άρα καλύτερη όραση. Ένα απαραίτητο στοιχείο, γιατί είπαμε ότι όλα πρέπει να καταγράφονται. Δεν μπορεί να καταγραφεί τίποτε αν δεν περάσει μέσα από μια κάμερα να ψηφιοποιηθεί η εικόνα και να γραφεί σε κάποιες συσκευές που θα δούμε. Εδώ τα πράγματα έχουμε high definition, υψηλής ευκρίνειας κάμερας, οι οποίοι έχουν αυτό που λέγαμε το CCD, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κυκλώματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην κάμερα, που έχουν πολλά pixels, άρα η ευκρίνεια της εικόνας, όπως θα δείτε εδώ πέρα, συγκρίνοντας δύο κάμερες με 3CCD και οι απλότερες κάμερες, φαίνεται η ευκρίνεια της εικόνας ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη, άρα και η εικόνα που θα έχει κάποιος, άρα κατ' επέκταση και η χειρουργική του έτσι, δυνατότητα θα μπορούσε να αυξηθεί όταν βλέπει κάποιος καλύτερα. Οι οθόνες, κάτι αντίστοιχο. Αρχίσαμε τις παλιές οθόνες και πάμε στις υψηλής ευκρίνειας, με υψηλή ανάλυση της LCD. Εδώ. Αρχίζουμε από κάποια πιο αρχαία μηχανήματα, τα οποία μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες από κάποιες επεμβάσεις που κάναμε, να καταγραφεί σε CD ή σε κάποιες άλλες, να ψηφοποιηθεί και να καταγραφεί για να έχουμε κάποιες εικόνες, και ένα καταπληκτικό σύστημα της TORS, το AIDA, το οποίο μπορεί να καταγράψει, να βιντεοσκοπήσει όλη την επέμβαση, να κρατήσεις εικόνες, να κρατήσεις αρχεία, να κάνεις διαφάνειες, να κάνεις ό,τι θέλεις. Όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από ένα πύργο μεταφοράς. Είναι ευαίσθητα εργαλεία, κοστίζουν πολύ όπως είπαμε. Θα ήταν κάτι τέτοιο ιδανικό με ένα βραχείο να μπορεί ο χειρουργός κατά τη διορθωτική επέμβαση να έχει την κάμερα μπροστά του. Άρα κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Δύο νέες εξελίξεις στη διάγνωση. Νομίζω όλοι τις ξέρετε, η φωτοδυναμική διάγνωση και κάτι που έχει αναπτυχθεί τώρα πρόσφατα από την Olympus, το Narrow Band Imaging. Χρησιμοποιούν κάποιες ιδιότητες του φωτός, περιορίζοντας μάλλον το κύμα του φωτός. Εδώ, παραδείγματος χάρη, στο MBA ξέρουμε ότι η αιμοσφαιρίνη είναι μια χρωστική ουσία, άρα απορροφάει κάποια κύματα φωτός. Γίνεται πράσινο, τα αγκεία βάφονται πράσινα, βλέποντας με αυτό το βλέφοντο πράσινο. Άρα, εκεί που έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση αγκείων, πιστεύουμε ότι υπάρχει και όγκος. Και φαίνεται από τις καινούργιες μελέτες, όχι πολλές ακόμα με το MBI, ότι έχει καλύτερη διαγνωστική αξία. Τώρα, αν θα έλεγε να καταλήξει πώς επιλέγουμε ένα εργαλείο. Καταρχάς, βασικές ανάγκες. Άλλες του ιδιώτη, άλλες αυτούς που γνωρίζει στο νοσοκομείο, άλλες σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπως είπαμε, ο χώρος εργασίας. Νομικές υποχρεώσεις.
πιστεύω ότι κάποια στιγμούλα όλοι θα πρέπει να καταγράφουμε τις επεμβάσεις. Γιατί ανά πάσα στιγμή, παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία, γιατί πρόσφατο παράδειγμα, υποχρεωτικά κάθε ενδοσκοπική, από λαπαροσκοπική, διουρηθρική επέμβαση πρέπει να καταγράφεται, φυλάσσεται στο νοσοκομείο για 3 μήνες και κάθε ασθενή μπορεί να την πάρει, έχει δικαίωμα στο να το έχει για να τη χρησιμοποιήσει ανάλογα. Και τελικά όλα αυτά εξαρτώνται από το κόστος. Ευχαριστώ.